Η ανακοίνωση του διοικητικού προστίμου στους άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί οδήγησε στη ραγδαία αύξηση των ραντεβού για τον εμβολιασμό και στην Κρήτη. Είναι σημαντικό διότι έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο εμβολιασμός στην υγειονομική μας περιφέρεια. Για όλο το επόμενο διάστημα τα ραντεβού παραμένουν πολύ ψηλά. Ανοίγουμε και κυριακές εμβολιαστικές γραμμές τις Κυριακές του Δεκεμβρίου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί, η 7η υγειονομική περιφέρεια είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει και νέες εμβολιαστικές γραμμές σε ολόκληρο το νησί. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί ούτε μία δόση εμβολίου σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εμβολιαστούν και είπαμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και κάθε δυνατότητα που έχει η υγειονομική περιφέρεια για να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη στο νησί μας. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα και τα πρόστιμα? Εντάξει, η έννοια της υποχρέωσης του πολίτη απέναντι στον συμπολίτη του νομίζω ότι είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Το εγώ ωραίο είναι, αλλά νομίζω όταν είσαι ένας πολίτης λίγο συνειδητός, καλά θα κάνει κανένας να το βάλει στην άκρη. Να πήξει το μυαλό των ανθρώπων να κάνουν τα εμβόλια για να γλιτώσουν. Τη στιγμή που είναι για το δημόσιο καλό, πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό, γιατί κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος, είμαστε μεγάλοι. Νομίζω ότι έχουμε το μυαλό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει, είναι στην κρίση του καθενός. Είναι, νομίζω, επιβεβλημένο. Πρώτον, αυτό φάνηκε αμέσως από την πρώτη μέρα. Οπότε 10.000 τρέχουν να εμβολιαστούν. Θέλει λίγη πίεση και ο Άγιος φοβέρα θέλει, λέμε. Είναι και αυτό ένα μέτρο, τι να κάνουμε. Βέβαια, δεν είναι βέβαια ωραίο να παίρνεις χρήματα, αλλά είναι και αυτό ένα μέτρο. Σταθερότητα παρουσιάζει η εικόνα του συστήματος υγείας στην Κρήτη. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουμε μια έντονη αύξηση των νοσηλιών, κάτι το οποίο ενδεχομένως να οφείλεται και στον παράλληλο εμβολιασμό που ήδη έχει προηγηθεί και έχει παρέλθει ο χρόνος και έχει επιτευχθεί ανοσοποίηση. Και φυσικά πολύ σημαντικό η τήρηση των μέτρων. Κάτι το οποίο κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένας εφησυχασμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, σήμερα και στα 8 νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται 116 ασθενείς, εκ των οποίων οι 98 νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και οι 18 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 15 από αυτούς να είναι διασωληνωμένοι. Στην εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, φαίνεται να υπάρχει μια ίση κατανομή, θα λέγαμε, μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Δηλαδή, ακόμα και στις ΜΕΘ είμαστε στο 50-50. Έχει όμως επιδημιολογική εξήγηση. Εάν δούμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε υγειονομικές περιφέρειες που δέχονται μεγάλη επιβάρυνση, θα δούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι εντελώς διαφορετικό. Και ο λόγος είναι διότι όσο αυξάνεται, όσο επιβαρύνεται επιδημιολογικά μια περιοχή, τόσο φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διασωληνώνονται και τους ανθρώπους τους οποίους χάνουμε είναι μικρότερες ηλικίες ανεμβολίαστοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στην υγειονομική μας περιφέρεια και οι δύο τελευταίοι θάνατοι που είχαμε σε εμβολιασμένο πληθυσμό ήταν άνθρωποι αρκετά μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είχαν και υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, ο ιός επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας που ήδη ήταν βεβαρημένη.